Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Χάρη τον Μπουρνιά, ο οποίος για πρώτη φορά θα είναι υποψήφιος και θα μας πεις, καταρχήν σε καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφιος. Θα μου πείτε γιατί επιλέξετε να είστε υποψήφιος με τη Σύμπραξη Δημιουργίας και με τον Σταμάτη τον Κάρματζη? Πρώτη φορά είναι που είμαι υποψήφιος και ασχολούμαι με τα κοινά ενεργά πλέον, διότι γνωρίζετε ότι επί 25 χρόνια ως ένστολος δεν έπρεπε και δεν είχα και την διάθεση να ασχοληθώ και να εμπλακώ σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορούσαμε κιόλας από το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο πριτάνευσε ώστε να συνεργαστώ με το Σταμάτη τον Κάρματζη είναι μια παλιά γνωριμία με την οποία έχουμε. Είχαμε συνεργαστεί στο Λιμενικό Ταμείο ως πρόεδρος εκείνος και αντιπρόεδρος εγώ. Είχαμε κάνει ένα πολύ καλό θετικό έργο για τυχείο και όλα αυτά ήταν που συντέλεσαν ώστε να συστρατευτώ μαζί τους αυτή την προσπάθεια να διεκδικήσει η Σύμπραξη Δημιουργίας στο Δήμο Χίου. Βέβαια να σας πω ότι στο Λιμενικό Ταμείο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η εργασία η οποία κάναμε έφερε για πρώτη φορά τυχείο στον τουριστικό χάρτη παγκοσμίως, υπό την έννοια ότι μετά κόπων και βασάνων φέραμε τα κρουαζιερόπλια της Αζαμάρα στο λιμάνι της Χίου. Ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισατε τη συγκεκριμένη στιγμή να ενεργοποιηθείτε? Η συγκεκριμένη στιγμή που αποφάσισα να ενεργοποιηθώ είναι διότι πλέον έχω το χρόνο, έχω τη διάθεση και έχω και την γνώση και την εμπειρία να ασχοληθώ με τα κοινά. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος της Δημοτικής Αρχής Βουρνού? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω με το εξής. Γνωρίζετε ότι το 2015, 2016 και λιγότερο τα επόμενα χρόνια είχαμε έντονο το πρόβλημα του μεταναστευτικού στοιχείου. Έγιναν λάθη, θεωρώ, πάνω στη διαχείριση του μεταναστευτικού και τα λάθη έγιναν τόσο σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, και τόσο και σε τοπικό επίπεδο από την Δημοτική Αρχή. Τα λάθη αυτά τα πλήρωσαν έντονα συμπολίτες μας και αναφέρομαι ειδικότερα στους κατοίκους του Χαλκιούς, οι οποίοι, η ζωή των οποίων μάλλον, μπορώ να πω ότι έγινε φρικιαστική με τη Βιάλεκη και όλα τα παρατράγουδα τα οποία υπήρξαν με την εγκατάσταση των προσφύγων μεταναστών στην Βιάλη. Θεωρείτε ότι αν εσείς ήσασταν Δημοτική Αρχή, υπήρχαν περιθώρια να διαχειριστείτε διαφορετικά το θέμα? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις ροές, είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από τυχείο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι γενικό, εμπλέκονται και άλλες χώρες μέσα σε αυτό το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, αν ήμασταν Δημοτική Αρχή, η Σύμπραξη Δημιουργίας, πρώτον. Το πρώτο θα ήταν, όπως έχει πει και ο Σταμάτης ο Κάρματζης, να απαιτήσουμε από την κεντρική εξουσία να γίνει αστυνόμευση των συνόρων, των θαλασσίων συνόρων. Δεύτερον, να απαιτήσουμε ώστε το κείμενο αρχών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή το Μάρτιο του 2016, να εφαρμόζεται παρέγκλητα. Και μπορώ να σας πω σε αυτή την περίπτωση για τις επιστροφές. Είναι πολύ σημαντικό οι επιστροφές. Και στο θέμα του θαλασσίου χώρου, όπου πολλές φορές, ενώ οι μετανάστες με τις βάρκες έπρεπε να παραλυφθούν από την τουρκική ακτοφυλακή, εντούτοις περιέργως και δεν ξέρω με εντολή πιανού, ερχόταν στο νησί μας. Οι επιστροφές είναι ένα άλλο ζήτημα, πολύ μεγάλο. Τα στατιστικά λένε ότι η εξέταση ασύλου σε ποσοστό 70% και πάνω απορρίπτει τις αιτήσεις ασύλου των προσφύγων μεταναστών. Επομένως, με βάση τη συμφωνία, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να επιστρέφονται στην Τουρκία. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα στη χώρα? Γιατί δεν γινόταν εδώ στο νησί? Γιατί εγκλώβιζαν, με εντολή ποιου εγκλώβιζαν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εδώ πέρα στη Χίο?
Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε μακροχρόνια παραμονή των μεταναστών στη Ιχείο και χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι σε μια συνέντευξή σας το 2016 το είχατε αναφέρει. Ναι, στον Πολίτη τον Ιανουάριο του 2017. Είχα δώσει μια συνέντευξη στην οποία εξηγούσα, επειδή τη χάνει στα 25 χρόνια της σταδιοδρομίας στο λιμενικό, να το γνωρίζω το θέμα πάρα πολύ καλά. Έχω υπηρετήσει και σε επιχειρησιακές θέσεις, αλλά και σε επιτελικές που χειριζόμουν αυτό το θέμα. Γνωρίζω το τι, το σκηνικό το οποίο υπάρχει πίσω από το μεταναστευτικό. Πολύ καλά. Ποιες χώρες και γιατί, τι χρηματικά ποσά τεράστια διακινούνται πίσω από το μεταναστευτικό. Λοιπόν, όλα αυτά... Εδώ πέρα στοιχείο ήταν γεγονός ότι δεν είχαμε κάποια αξιόλογη αντιμετώπιση του φαινομένου. Και προφανώς δεν ζητήθηκαν και αντισταθμιστικά ωφέλη για να κρατήσουμε και όλο αυτόν τον κόσμο εμείς εδώ. Κοιτάξτε, δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει το πρόβλημα αυτό να το εμπλέξουμε με αντισταθμιστικά ωφέλη. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό από την κεντρική εξουσία. Και η κεντρική εξουσία πρέπει να αφουγκραστεί και τις αντιδράσεις και τις σκέψεις των κατοίκων του νησιού. Λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μας έλεγαν ότι η συμφωνία προβλέπει τον εγκλωβισμό των ανθρώπων αυτών στο νησί της Χίου. Το είχα πει και στη συνέντευξή μου στον Πολίτη. Δεν προέβλεπε η συμφωνία τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω ποιος έλεγε αυτό και μετά από την συνέντευξη αυτή και μετά από αρκετό καιρό θυμάστε πολύ καλά ότι ο Δήμος Χίου ζήτησε τη γνωμοδότηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Χίου Πάνας, που ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου γνωμοδότησε ότι δεν προβλέπει τίποτα τέτοιο η συμφωνία και μάλιστα το προχώρησε ακόμα περισσότερο λέγοντας ότι αυτό το πράγμα, ο εγκλωβισμός δηλαδή, αντίκειται στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό δίκαιο. Σε γενικές γραμμές, θεωρείτε ότι είναι επιτυχημένη η πενταετία Βουρνού στο Δήμο? Κοιτάξτε, δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα πράγματα μέσα σε αυτή την πενταετία και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο μας αφορά τώρα, μιας και οδεύουμε προς τις εκλογές, είναι ότι θεωρώ ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Πέραν του γεγονότος ότι υπήρξε ρήγμα στη συνοχή της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Δημοτικών Συμβούλων που αποχώρησαν από το συνδυασμό της Δημοτικής Αρχής με βαρύτατες κατηγορίες για πρόσωπα τα οποία... κατά την άποψή τους και σύμφωνα με αυτά τα οποία υπόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ήταν πάνω από το Δήμαρχο με υπερεξουσίες. Λοιπόν, τέτοια πράγματα εμείς δεν έχουμε και δεν θα έχουμε. Τελικά τι θεωρείτε ότι φταίει? Φταίει το λιμάνι μας, φταίει το αεροδρόμιό μας ή η κακή πολιτική που ακολουθείται χρόνια τώρα πάνω στο τουριστικό κομμάτι και η Χίος είναι άφαντη αυτό το τουριστικό χάρτη? Κοιτάξτε. Και το λιμάνι μας, εσείς είστε ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, οι λιμενικές υποδομές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο με τεράστια σημασία για την ανάπτυξη του νησιού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη δυτική περιοχή της Χίου, στα Μεστά, δημιουργήσαμε μία υπερσύγχρονη λιμενική υποδομή, η οποία προσέγγισε περίπου τα 30 εκατομμύρια στο τέλος των εργασιών. Είχα τη χαρά να υπογράψω την άδεια έναρξης των εργασιών όταν ήμουν λιμενάρχης εδώ για το λιμάνι των Μεστών. Και αυτή τη στιγμή αυτή τη λιμενική υποδομή την έχουμε αχρησιμοποιητή. Τα λιμάνια κατασκευάζονται διεθνώς με σκοπό να υπάρξουν χρήστες. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρούμε χρήστες για αυτή τη λιμενική υποδομή την οποία φτιάξαμε στα Μεστά. Υπερσύγχρονη λιμενική υποδομή, μπορεί να δεχτεί μεγάλα βαπόρια και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός στο τι θα το κάνουμε αυτό το λιμάνι εκεί. Άλλωστε μην ξεχνάτε
ότι υπήρξε, το είχαμε δει και προκαιρού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ρωτάει τα χρήματα τα οποία δώσαμε για το λιμάνι των Μεστών, τι θα το κάνετε για να φτιαχτεί αυτή η λιμενική υποδομή. Τι θα την κάνετε αυτή την υποδομή. Λοιπόν, αυτή η υποδομή πρέπει να πάει προς την αγορά. Η αγορά καθορίζει τα πάντα. Λοιπόν, πρέπει να αναζητήσουμε χρήστες. Πρέπει να τους πούμε αυτή είναι η υποδομή. Όσοι ενδιαφέρονται, είτε για την κρουαζιέρα, είτε για την ακτοπλοεία. Και συμπληρωματικά πρέπει να δούμε και το λιμάνι της Χίου. Από εδώ. Το λιμάνι της Χίου είναι ο κύριος κόμβος, λιμενικός κόμβος αυτή τη στιγμή. Η ακτοπλοεία εξυπηρετείται από το λιμάνι της Χίου. Πρέπει να δούμε υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δημιουργηθεί πιθανότατα μία λιμενική υποδομή στα ανατολικά του ξενοδοχείου Χανδρής. Δεν μιλάω για ακριβές υποδομές με εκατομμύρια πεταμίνα. Πρέπει να μπορούμε να το δούμε. Υπήρξε σχεδιασμό στο παρελθόν όταν ήταν ο Σταμάτης ο Κάρμαντζης πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επαναφέρουμε αυτό το πράγμα εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο και θα εξυπηρετήσει την κρουαζιέρα στα ανατολικά, αλλά και με ένα κόστος λογικό και φθηνό. Ώστε να μπορέσει να γίνει. Η απλή αναλογική επιτάσσει συνεργασίες, όπως είναι τώρα τα πράγματα, με τους 7 συνδυασμούς, ο δικός σας ο συνδυασμός είναι ανοιχτό σε ένα ενδεχόμενο συνεργασιών, θα μπορέσει την άλλη μέρα να συνεργαστεί. Κοιτάξτε, εφόσον το εκλογικό αποτέλεσμα που θα έχουμε στις 26 Μαΐου θα οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες συνεργασίες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μέσα στην κουλτούρα και στην νοοτροπία του Έλληνα ακόμα ανεπτυγμένο το θέμα της συνεργασίας. Πάνω σε αυτά στη διοίκηση, δηλαδή την δημοτική. Εφόσον όμως οι ψηφοφόροι οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, σαφέστατα και θα υπάρξουν και ανάλογες πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν στοιχεία στους υπόλοιπους συνδυασμούς με τα οποία θα μπορέσετε να έχετε συνεργασία. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα βρεθούν. Αναγκαστικά θα βρεθούν, διότι όλοι, μα όλοι νομίζω ότι προτάσουμε το συμφέρον της Χίου. Στις 100 πρώτες μέρες, πάμε στο ενδεχόμενο της εκλογής σας, τι προτεραιότητες θεωρείτε ότι πρέπει να δώσετε στα προβλήματα της Χίου, με ποια θα ασχοληθείτε? Κοιτάξτε, οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν είναι πολλές, διότι το νησί έχει μείνει πίσω. Πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ για να φέρουμε τη Χίο σε ένα σημείο που της αξίζει. Έχει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα το νησί και αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον πολιτισμό, την παιδεία, την ναυτιλία, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, τη μαστιχοκαλλιέργεια εννοώ. Αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος είναι οι πύλες εισόδου. Νούμερο ένα υποδομή, το αεροδρόμιο. Χωρίς αεροδρόμιο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γνωρίζετε ότι στο παρελθόν ερχόταν κάποιες πτήσεις charter, αυτές σταματήσανε τα τελευταία χρόνια, η Χίος έχει αποκοπεί τελείως από το τουριστικό γίγνεσθε. Λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσει το θέμα του αεροδρομίου. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή τρεις παράλληλες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν, ενώ την παράλληλη οδό, τη Χρήστου, την επέκταση του διαδρόμου και την μετατόπιση του παραλιακού δρόμου. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Άλλη προτεραιότητα είναι πρέπει να αξιοποιήσουμε το λιμάνι των Μεστών. Πρέπει το λιμάνι αυτό να βρει χρήστες. Ας δούμε πρώτα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή στα χίδιν ή στα παλεταρισμένα φορτία. Να γίνει μια αρχή, εννοείται. Να γίνει μια αρχή. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και την καθημερινότητα των πολιτών. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα τα οποία είναι πιεστικά πλέον μέσα στην πόλη
και πρέπει να δούμε και τα προβλήματα των ανθρώπων στα χωριά μας. Όλες αυτές τις μέρες είχαμε την ευκαιρία με το συνδυασμό να επισκεφθούμε πάρα πολλά χωριά και νότια και στα βόρεια, στην άγρια, όμορφη, βόρεια, αλλά και εγκατελειμμένη Χίο. Λοιπόν, τα χωριά δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Τα χωριά χρειάζονται καθαριότητα, χρειάζονται το νερό, χρειάζονται τον ηλεκτροφωτισμό, χρειάζονται την ευπρέπεια, χρειάζονται τα σκουπίδια τους, να γίνεται η συλλογή. Λοιπόν, δεν είναι τραγικά πράγματα αυτά. Είναι απλά καθημερινά πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Κάρματζη θα μπορέσει να δώσει σε αυτά τα πράγματα άμεση λύση από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Για τα άλλα γνωρίζετε ότι απαιτείται κάποιος σχεδιασμός, κάποια υλοποίηση που πιθανόν θα είναι σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Εσείς πώς φαντάζεστε τη Χίο σε 10 χρόνια από τώρα? Τη Χίο τη φαντάζομαι ως εξής. Εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως τα αναφέραμε και ένα ναυτιλιακό κέντρο τη φαντάζομαι. Το οποίο έτσι μπορεί να στεγαστεί. Ναυτιλιακό κέντρο γενικά. Η ναυτιλία έχει πολλές δράσεις. Η ναυτιλία έχει γραφεία, έχει εκπαίδευση, έχει πολλά πράγματα. Να μετατραπεί σε ένα κέντρο. Έτσι. Από εκεί και πέρα η άλλη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί είναι στον τουρισμό. Δεν πρέπει να αποκοπούμε τελείως από τον τουρισμό παγκοσμίως. Βλέπετε ότι η χώρα μας κάθε χρόνο τα εκατομμύρια των επισκεπτών καταρρύπτουν το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ. Στο μόνο νησί που δεν έρχονται είναι εδώ. Και για να έρθουν πρέπει να φτιάξουμε την πύλη εισόδου, δηλαδή το αεροδρόμιο, γρήγορα, σωστά, αποτελεσματικά, καθώς και να εκμεταλλευτούμε και τις λιμενικές μας υποδομές. Πρέπει τα λιμάνια μας και το ένα και το άλλο να τα πλασάρουμε και στην τοπική αγορά αλλά και στη διεθνή αγορά. Γίνονται εκθέσεις στο εξωτερικό για την κρουαζιέρα, ειδικά και στην Αμερική μια φορά το χρόνο κτλ. Γιατί να μην γίνει και εκεί ένα stand το οποίο να λέει στις εταιρείες, είτε Royal Caribbean λέγεται αυτή, είτε Carnival, είτε οτιδήποτε άλλο, ορίστε αυτά τα λιμάνια έχουμε. Λειτουργούν οι εκθέσεις? Λειτουργούν βεβαίως. Γιατί στο εξωτερικό. Έχουμε δει ότι όσες εκθέσεις και αν έχουμε πάει, αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Γι' αυτό σας το λέω. Εντάξει, το να πάμε τώρα σε μια έκθεση για τον τουρισμό στην Ευρώπη και να μην έχουμε αεροδρόμιο ώστε να έρθουν τα τσάρτερ, δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι, έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τσάρτερ τι κάνουν. Οι διάφοροι tour operators θέλουν να βάζουν μεγαλύτερα αεροπλάνα, να επιτυχάνουν οικονομίες κλίμακας, ώστε να έρχεται το τουριστικό πακέτο πιο φτηνά, δηλαδή να μειώσουν το αναμονάδα κόστος. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αν δεν μπορεί να έρθει το Airbus εδώ πέρα με 160-170 άτομα, δεν θα στείλει το 737 με τα 120, δεν τους συμφέρει να το στείλει. Και δεν τους συμφέρει για τον εξής λόγο. Γνωρίζετε ότι αυτά που ερχόταν τότε, η Transavia, Thomas Cook, SAS από το Όσλο κτλ., τι έκαναν? Τις καλοκαιρινούς μήνες με τις υψηλές θερμοκρασίες έπρεπε να ξαναπροσγειωθεί το αεροπλάνο σε κάποιο άλλο ελληνικό αεροδρόμιο για να φουλάρει καύσιμα και να φύγει για την Ευρώπη. Διπλά τέλη δηλαδή. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, αν έχετε απέναντι σε ένα παιδί 20 χρονών, πώς θα το πείσετε να μείνει στη Χίο? Γιατί χρειαζόμαστε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν σοριδών. Φεύγουν σοριδών, η Χίο εγκαταλείπεται. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε όλοι. Δεν υπάρχουν δουλειές εδώ πέρα, στο νησί. Πρέπει να αναπτυχθεί οικονομικά το νησί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και πώς θα αναπτυχθεί τουριστικά, οικονομικά? Είναι το γεγονός ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει μια βιομηχανική περιοχή. Ούτε όλοι έτσι να πάνε στη θάλασσα. Ούτε όλοι να πάνε στη θάλασσα. Επομένως πρέπει να αναπτύξουμε το άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας συνολικά. Ποιο είναι? Ο τουρισμός. Και πρέπει να δούμε προς ποια κατεύθυνση του τουρισμού θέλουμε να πάμε. Η Χίος δεν προσφέρεται νομίζω για μαζικό τουρισμό. Μπορούμε όμως να φέρουμε μια καλής ποιότητας τουρισμού εδώ πέρα στη Χίο. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μπορεί να θέλουν να τους αρέσει ο περιπατικός τουρισμός που έχει θαυμάσια μονοπάτια, να τους αρέσει ο θρησκευτικός τουρισμός που έχουμε πάρα πολλά μονές που μπορούν να επισκεφθούν. Μπορεί να τους αρέσει ο πολιτισμός, συνεδριακός τουρισμός. Έχουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε να αποτελέσουν το προϊόν μας και να τα δείξουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ.